My heart is ready and steadfast. Η καρδιά μου είναι έτοιμη και σταθερή για να υπηρετήσω αυτήν την Αρχιεπισκοπή και αυτό το έθνος, τα οποία θαύμαζα από την παιδική μου ηλικία και από τη διακονία μου στο φανάρι. Είμαι λοιπόν εδώ, ο νέος Αρχιεπίσκοπός σας, για να σας ακούσω, για να διαλεχτώ μαζί σας και για να εργαστώ μαζί σας. Η προσευχή μου είναι να στέκομαι μπροστά σας και δίπλα σας, να ηγούμε με το παράδειγμα και τις παρενέσεις μου και να σας διακονώ με πνεύμα θυσίας. Αυτά ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια που ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά την ομιλία του στην τελετή ενθρόνησής του στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα ενώ τη μέσα απέδωσε και το εξαμελές άγημα των ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς που έστειλε τιμητικά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Κατά την είσοδο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στο ναό, ο κόσμος που παρίστατο για να παρακολουθεί στη τελετή ενθρόνησής του αναφωνούσε άξιος ενώ τον χειροκροτούσε με θέρμη. Εξωτερικά του ναού είχε στηθεί μια γιγαντοοθόνη από όπου μεταδόθηκε η τελετή. Το παρόν έδωσε πλήθος κληρικών αλλά και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου Ελλάδας, Αμερικής και Κύπρου. Ιδιαίτερη μνήμα έκανε στους προκατόχους του που όπως είπε διαμόρφωσαν και προσδιορίσαν την εξαιρετική αυτή εκκλησία. Η αναφορά στον Δημήτριο προκάλεσε το θερμό χειροκρότημα του εκκλησιάσματος που στάθηκε όρθιο για περίπου 2 λεπτά τιμώντας τον πρώην Αρχιεπίσκοπο. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Αναφερόμενος στην ελληνική κοινότητα, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μίλησε για μια κοινότητα πιστών υψηλού εκπαιδευτικού επίπεδου που απαρτίζεται από ανθρώπους που ήρθαν στην Αμερική χωρίς να έχουν τίποτα και όμως τα κατάφεραν. To open the doors of the Saint Nicholas National Shrine. Παράλληλα δεσμεύτηκε ενώπιον του πλήθους που τον χειροκροτούσε και αναφωνούσε άξιος να ανοίξει ξανά τις θύρες του ναού του Αγίου Νικολάου που είχε καταστραφεί στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.